Έκκληση και μαζί κραυγή αγωνίας από τον Οργανισμό Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου, το γνωστό ΟΔΑΣ, για το υπέραγκο χρέος των περίπου 900.000 ευρώ που του οφείλει ο ΕΟΠΗ, χρήματα που αποτελούν και τους μοναδικούς πόρους του οργανισμού για τη λειτουργία του και για το πολύτιμο έργο ανθρωπισμού που προσφέρει. Είναι χρέος του ΕΟΠΗ προς τον ΟΔΑΣ που κατανέμεται σε 4 μήνες του 2013 που δεν μας έδωσαν το ποσό των νοσοκομείων, 4 μήνες του 2014 και 5 μήνες του 2015. Έτσι λοιπόν υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο. Η κατάσταση γίνεται απελπιστική καθώς ο οργανισμός πλέον δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του απέναντι στους προμηθευτές του, δίνοντας προτεραιότητα στην πληρωμή των συντάξεων των υπαλλήλων του. Έχω να πω ότι οι προμηθευτές μας, εδώ οι Ζακυνθινοί και τους οποίους τιμώ και τους ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου, οι άνθρωποι μας καταλαβαίνουν γιατί τους χρωστάμε χρήματα. Εκτός από τους προμηθευτές τους Ζακυνθινούς, εμείς προμηθευόμεθα τα φάρμακα από την Αθήνα, από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Εκεί δεν σε γνωρίζουν. Δεν έχεις διαπροσωπική σχέση. Στο πλευρό του οργανισμού από την πρώτη στιγμή έχει βρεθεί ο βουλευτής του νησιού και υφυπουργός αθλητισμού Σταύρος Κοντονής, τόσο για τη διευθέτηση του χρέους, όσο και στο ζήτημα του συνταξιοδοτικού των εργαζομένων του.